Η περιπέτεια και η αναζήτηση ενός θησαυρού, παράλληλα με την πορεία προς την ενηλικίωση, είναι ο πυρήνας του πρώτου μυθιστορήματος της Ζορ Σαρή, η οποία έχει συγκινήσει και διδάξει με τα βιβλία της γενιές και γενιές Ελλήνων. Το βιβλίο αυτό έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το όνειρό μου, το παιδικό μου όνειρο, έγινε πραγματικότητα. Η Ζορ Σαρή πρεσβεύει αξίες πολύ σημαντικές. Η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η φιλία. Προσπαθήσαμε εμείς τουλάχιστον στο δικό μας θησαυρό να βάλουμε όλες αυτές τις αξίες και τη φιλία που το ίδιο το έργο την μνημονεύει. Την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια. Στον θησαυρό της Βαγίας, που έχει γίνει και τηλεοπτική σειρά από την ΕΡΤ το 1984, μια παρέα παιδιών θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Αίγινα, για να βρεθεί να ακολουθεί τα χνάρια ενός Γερμανού στρατιώτη που βρέθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο νησί. Η παρέα θα μάθει πολλά, μαζί και ότι ο στρατιώτης είχε κλέψει χρυσές λίρες. Έτσι, θα ρηχθεί στην αναζήτηση ενός χαμένου θησαυρού. Η μεγάλη συγγραφέας έγραψε το έργο βιωματικά, ενώ είχε αποσυρθεί στην Αίγινα, κάνοντας παθητική αντίσταση στη δικτατορία. Οι ήρωες είναι στην πραγματικότητα τα παιδιά της και οι φίλοι τους. Και πάλι όμως! Λίνα! Τι μπορεί να κάνει με 203 λίρες! Να τις κάνει 202! Καταρχάς είναι μεγάλη τύχη και ευλογία. Βιβλία που διαβάζαμε παιδιά και έχουν συντροφεύσει τα παιδικά μας χρόνια, να μπορούμε τώρα να τα ανεβάζουμε στο θέατρο. Είναι μια ιστορία παρέας, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι και διαχρονική. Είναι και για μας ένα παιχνίδι, από τις πρόβες ξεκίνησε ως παιχνίδι, συνεχίστηκε στην παράσταση και όταν παίζουμε και έχουμε από κάτω τα παιδιά, γινόμαστε όλοι μαζί συνένοχοι στο παιχνίδι και στην έβρεση του θησαυρού. Το έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, σχεδόν 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Ζορ Σαρή. Την εκδοχή του αυτή πλαισιώνει μουσικά η σολίστα ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια, μεταφέροντάς μας νοσταλγικά στην Αίγινα μιας άλλης εποχής. Και το ακορντεόν και εγώ νιώθω ότι και εποχιακά και μέσα από την αγάπη τη δική μου και τα κομμάτια που έχω γράψει στη ζωή μου ταιριάζει και θεωρώ ότι βγήκε ένα ωραίο, ζεστό, φιλικό αποτέλεσμα. Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Αλάμπρα, αλλά και καθημερινά για τα σχολεία.